Λοιπόν, Αντώνη, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, γιατί είχαμε τις συνεντεύξεις, είχαμε το σχόλιο του Χρήσταθου Τσαλτίδη. Κάτι έλεγε, σε διέκοψα, γιατί εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βάλουμε από το συνδρομητικό τη συνέντευξη του Λάρσον. Λέγαμε για την πρόξη, ας πούμε, που θεωρούσαμε εκεί, σκαλώσαμε, που θεωρούσαμε ότι θα είναι πιο δύσκολη. Τελικά ήταν πιο εύκολη από ό,τι περιμέναμε. Εντάξει, έτσι φάνηκε, αλλά είπαμε, όλα τα άλλαξε το γκολ στο 15. Γενικά λέω και τα δύο μάτς. Δηλαδή, όταν έγινε η κλήρωση, περιμέναμε. Στο Χαριλάου περίμενα πιο εύκολο παιχνίδι. Έτσι, να είμαστε. Mm-hmm. Περίμενα πιο εύκολο παιχνίδι. Εκεί ο Άρης φάνηκε πραγματικά κουρασμένος και μπλοκαρισμένος και λίγο αγχωμένος, δεν ξέρω. Φάνηκε αλλού. Θεωρώ ότι ήταν και άγχος, γιατί ναι, υπήρχε το πρέπει. Υπήρχε μαζί, το πρέπει, κατάλαβες. Μπλοκάρισε η ομάδα εκεί πέρα, εκεί λίγο. Να σου πω κάτι, αν δεν βάζαμε και σήμερα το γρήγορο γκολ, ναι, το πρέπει, γιατί εμείς έπρεπε να. Σε εμάς υπήρχε το πρέπει. Στον Ατρόμητο δεν υπήρχε τόσο, ναι, πολύ, βέβαια, θεωρώ το πρέπει. Όσο λοιπόν, περνούσε, ναι, ο χρόνος, νομίζω ότι ήταν υπέρ του Ατρόμητο. Ναι, μπορεί να ήταν και κατά μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά, το γκολ, αλλά όταν βάζεις ένα γκολ στο 15, όλα αλλάζουν. Λοιπόν, θα πάμε τότε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και. Για τους τερματοφύλακες που λέγατε, πραγματικά, ναι, και του Όφη. Μένα μου αρέσει πολύ το Όφη. Είναι τερματοφυλακά. Ο μέσα στην Τούμπα έκανε. Δεν ξέρω αν την είδε στην απόκρουση στο πέναλτι. Ναι, φανταστική απόκρουση. Είναι, δεν ξέρω βέβαια αν έχει συμβόλαιο. Είναι αυτά, και Έλληνα στο παιδί. Ο Σωτηρίου. Είναι τερματοφυλακά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τι Ξάνθη, όχι και τι Ξάνθη, μάλιστα. Είναι ο Ισπανό, είναι, πρόσεξε. Ναι, είναι Ισπανό. Ανάμεσα στον Άμπα και τον Μέγερη, τον σημερινό, προτιμώ Μέγερη. Εγώ δεν ξέρω, μου αρέσει τη Ξάνθη. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ηλικία. Είναι πολύ, δεν ξέρω ηλικία. Θα μου πει ο τερματοφύλακα, δεν παίζει ρόλο. Τρεις πολύ καλύτερο να το φύλακε. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξουμε τώρα στο διάλειμμα πώ είναι ο Μέγερ. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι είναι ελεύθερο, γιατί τον θέλουμε, και το λέει και ο Χρήσανθο. Μου το είπε και ο φίλο ο Κώστα, ο οποίο με έστειλε τώρα, θα το πω, ενώ δεν είναι παρόν. Λέει μόνο ντρούλ είναι κακό, πε του Χρήσανθο. Δεν του το λέω τώρα. Μην θεωρηθεί προβοκατόρικο το μήνυμα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί είναι ελεύθερος ο Μέγερ. Είναι καλός θεματοφυλακάς, όντως. Θα το ψάξουμε. Αν είναι ελεύθερος ή όχι, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την Ξάνθη. Η αλήθεια είναι. Όχι, εσύ λες τον Άμπατ, λες. Εγώ για τον Μέγερ λέω. Για τον Μέγερ σου λέω. Τον Ατρόμητο, Ξάνθη είπες. Τον Ατρόμητο. 36 του 20 το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του. Του Μέγερ. Βέβαια. Άρα τελειώνει το. Γι' αυτό προφανώς το έλεγε και ο Χρήσανθος και ο φίλος ο Κώστας. Ναι, είναι μια καλή επιλογή και ο Άρης, επαναλαμβάνω, ψάχνει τερματοφυλακά, έτσι. Θεωρώ, μην κάνουμε συνέχεια τα ίδια σχόλια. Καλός χρυσός ο Κουέστα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια λύση που θα έρχεται από τον πάγκο, ας πούμε. Ενώ ο Σωτηρίου έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Σωτηρίου έχει άλλη μια. Ο Άμπατ, αυτός που σου είπα εγώ τη Ξάνθη. Άμα μπορεί να το κοιτάξει. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές περιπτώσεις, βέβαια. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, έτσι. Αλλά μια που τελειώνει το συμβόλαιο, ειδικά του Μέγερη, όπως είπες, είναι όντως μια καλή περίπτωση. Είναι καλός τερματοφύλακας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. Θα ακούσουμε τη δική σας άποψη εδώ πέρα, στον αέρα της πόλης. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Παρέα μου, ο φίλος μου, ο Αντώνης. Πανηγυρίσαμε μαζί την πρόκριση. Πανηγυρίσαμε, εντάξει. Χαρήκαμε ιδιαίτερα, υπήρχε ένα σχετικό άγχος. Γιατί επαναλαμβάνω, όπως είπα και για την ομάδα, υπήρχε το πρέπει. Δεν ήταν μόνο το θέλω, υπήρχε το πρέπει. Το πρέπει, η δουλειά έγινε. Ο Άρης είναι στους ημιτελικούς. Περιμένει τον αντίπαλό του, όπως φυσικά περιμένουν και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες. Δύο είναι. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, θα ξέρουμε και τον τέταρτο της παρέας. Το πιο πιθανό είναι να είναι η ΑΕΚ. Οπότε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ θα είναι η τετράδα. Να πούμε τώρα, έχουμε περίπου, είπαμε 5 Μαρτίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Άρα η ομάδα έχει σχεδόν 20 μέρες να ξεκουραστεί. Το πάντως κουφό, ρε φίλε. Το είπαμε, 5 Μαρτίου και μετά από 40 μέρες είναι ο δεύτερος. Ναι, ναι. Κουφό είναι, ναι, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω άλλη χώρα να είναι ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος να είναι μετά από 40 μέρες. Τι να πω. Εντάξει, πάμε στο διάλειμμα. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Σάχος Ντρούλινγκ, Αντώνιος. Να μην πούμε επίθετο, δεν κάνει, έτσι. Το πούμε. Όχι. Τι μας νοιάζει. Δεν το λέμε. Και ο φίλος μου Αντώνης. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε παρέα. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. Έχω πολλά μηνύματα στο inbox. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια
σχετική. Για όσοι ενδιαφέρονται στο Κοσμοτέ 1, μόλις άρχισε το ατρόμητος Άρης, έτσι. Λες να χάσουμε τώρα, να λήξει τίποτα 2-1. Λες να το βάλει τον γκολ τώρα ο Βέλιος. Λίγο δύσκολα. Λίγο δύσκολα να το χάσει. Να το βάλει. Υπάρχει μια ανακούφιση, θα έλεγα εγώ, περισσότερο και στον κόσμο. Ένα ουφ. Διότι μια χαλαρότητα τώρα για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, το σχολιάζαμε και με τον Χρύσανθο. Αν γινόταν σήμερα η στραβή, η αναγούλα ή όπως αλλιώς θέλετε το βαφτίζετε, θεωρώ ότι το ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά την συνέχεια της χρονιάς θα ήταν πολύ περιορισμένο, για να μην πω επιοικίστητα θα ήταν η έκφραση, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος κρατείται ζεστός. Την Κυριακή πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα, Ζάχου, και όπως λέγαμε και στο διάλειμμα τώρα, η κλήρωση δεν μας ενδιαφέρει ποτέ. Μας ενδιαφέρει ποτέ είναι το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου. Του τέστην σημαίνει ότι έχεις 17 μέρες, 15 μέρες, 20 μέρες είναι. Είναι ακριβώς γιατί έχουμε γραμμή, Αντώνη. Τελειώνει 1 Μαρτίου, θυμάμαι την τελευταία αγωνιστική. Είναι 20 μέρες που η ομάδα τώρα δεν θα δίνει διπλά παιχνίδια. Άρα είναι ανάμεσα, δεν ξέρω αν ξεκινήσουν, Αντώνη, κατευθείαν τα play-off. Δηλαδή, αυτό, αυτό δεν το ξέρω. 1 Μαΐου είναι η τελευταία αγωνιστική. Αν 8 Μαΐου ξεκινάνε κατευθείαν στο καπάκι, σημαίνει ότι ενδιάμεσα είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός, έτσι. Κάτσε να ακούσουμε όμως λίγο τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης. Έλα, Βασίλη. Με γαβράκι βαμμένο. Ακούστε προσεκτικά τι θα σας πω. Έχω παίξει μπάλα και στο επίπεδο αλφαθηνικής παλαιότερα. Είμαι 67 χρονών. Προσέξτε σαν τα μάτια σας τον προπονητή που έχετε. Άκουγα προηγουμένως την κουβέντα που είχατε με τον Χρυσάδο για το συγκεκριμένο προπονητή. Προσέξτε τον σαν τα μάτια σας. Έχει ένα πολύ μεγάλο χάρισμα αυτός ο άνθρωπος. Για πες μας να ακούσουμε. Παρότι ήρθε στην περίοδο που ήρθε στον Άρη και μετά από επιλογές προπονητών κτλ, έχει το χάρισμα να μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις του άμεσα στους ποδοσφαιριστές και να τους κάνει να τον σέβονται. Ναι, έχει, υπάρχει αυτό, ναι, εγώ το σχολιάσαμε με τον Χρήστο, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και αυτό φαίνεται, και όχι μόνο στις δημιουργίες. Πρόσεξε, Ζάχο, ναι. Εγώ σας μιλάω στον ελληνικό, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος αν κάνει προετοιμασία στον Άρη, μεταγραφές δεν ζήτησε. Και του κάνετε και το χατήρι, αν μπορείς ο κύριος Καρυπίδης. Υπάρχει μπαν, δεν υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχει το μπαν, το θέμα δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το θέμα, ναι, το οποίο πιστεύουμε να λυθεί τώρα, ναι, τέλη του μήνα. Ναι, 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 μπράβο, ναι. Και είναι υποκινημένο από άλλους, τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει, έχει μπλέξει και ο γαϊμένος ο Άρης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος κάνει προετοιμασία σε αυτή την ομάδα και μεταδώσει τις γνώσεις του πλέον όπως θέλει, ο Άρης θα βγάζει μάτια. Θέλει πάντως, Βασίλη, θέλει και βέβαια για τη φετινή χρονιά δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Θέλει το καλοκαίρι, ειδικά στο χώρο του κέντρου. Θέλει παίκτες και κάποιες άλλες θέσεις, αλλά είναι κάποιες. Πινελιές χρειάζεται, έτσι, έχεις δίκιο. Ρε φιλαράκι, να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε έναν άνθρωπο στον Ολυμπιακό που λέγεται Μαρτίνης. Ναι. Και βιαζόταν να διώξει το Φετφατζίδη. Ναι. Ο Φετφατζίδης ήρθε στον Άρη και δεν ξέραν τι να τον κάνουν. Και ήρθε ο άνθρωπος αυτός και τον έχει κάνει. Τον παίχτη, πάρε μπάλα, βάλε γκολ. Έτσι, όχι, είναι καταπληκτική χρονιά κάνει ο Φετφατζίδης. Λοιπόν, πώς αναστέλλεται ένας παίχτης από το μάτι ενός προπονητή. Προσέξτε τον σαν τα μάτια σας, τίποτα άλλο. Ωραία. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για την πρόκληση και βράδυ, πάντα το καλό. Να είστε καλά, Βασίλη, και εσύ, να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Κώστας σήμερα έχω. Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, πάμε. Τι κάνεις ρε Κωνσταντίνε. Καλά ρε φίλε, ανακούφιση. Και ο Αντώνης μαζί μου, έτσι. Έτσι. Α, και το φίλο. Καλησπέρα, ο Αντώνης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλησπέρα. Και εγώ το βλέπα τώρα, γύρισα έξω ήμουνα. Το βλέπα με μεγάλη παρέα. Ανακατεμένη. Ναι, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι στην παρέα ήταν. Για να μην δείχνω τι αντιδράσει, φίλε, από ό,τι βλέπω. Ανακατεμένη εννοεί και με φίλου παοξίδε θα ήσουν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, φίλε μου, ότι η αντίδραση. Να σου πω την αλήθεια, ψιλοπαγκώθηκαν. Εντάξει. Δηλαδή, μέσα τη βαθιά δεν θέλα. Θα προτιμούσαν τον άνθρωπο. Παρέα μπορεί να κάνω το χαβαλέ μα. Εντάξει, θα προτιμούσαν τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνω, πρόσφυγε. Το κατανοώ, δεν λέω
Ότι και εγώ σε θέση του το ίδιο θα ήθελα. Έτσι, δεν το να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το συζητάμε. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά προς Θεού και το χαβαλέ μας κάναμε και έτσι. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό. Δηλαδή ήμασταν παρέα, κάναμε το χαβαλέ μας. Ωραία, ωραία πέρα. Το ποδόσφαιρο για αυτά είναι. Ρε Κώστα, αυτό είπε. Να μην το τραβάμε. Για αυτονόητα πράγματα μιλάς τώρα. Μην μιλάς τώρα. Όχι, μια χαρά με τα παιδιά και έτσι το χαβαλέ, τα τέτοια. Πάμε. Είπαμε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, κοίταξε κάτι. Δεν κινδυνεύει. Εκτός από την πρώτη φάση και του Βέλιου που πραγματικά. Τώρα, μόλις την είδαμε, μόλις γιατί το ξαναδείχνει το παιχνίδι σε επανάληψη. Μόλις την έδειξε. Πραγματικά είναι μεταξύ ο Βέλιος κοιτάζει τον επόπτη. Δεν τον ρωτάει αν είναι offside και λέει. Δεν είναι offside. Σαν να λέει ο επόπτης ότι ναι, ίσως είναι offside. Δεν υπάρχει κανένα. Η κατεμιά είναι ρε φίλε, πάει από κόντρα. Ναι, από κόντρα, όπως πάντα. Όχι μόνο κόντρα, σου λέω την ίδια έκφραση χρησιμοποιώ. Έσβησε η μπάλα, δηλαδή του στόχευε. Κόντρα μπορεί να φύγει. Ακριβώς. Όπως άμα θυμάστε. Αν θυμηθείτε την Κυριακή, φάγαμε τον γκολ έτσι ακριβώς. Έτσι. Πάλι από κόντρα. Έτσι. Μα έχει παράδοση ο Άρης ότι γκολ τρώει. Δηλαδή ο φίλο είναι απίστευτο. Ευτυχώς εκεί το. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα μετά από αυτή τη φάση και μετά τον γκολ που έκανε, παιδιά, δεν ανησύχησε. Ήταν πολύ καλή. Πάντα δαγκώνησε. Δικαιόταν και ένα ακόμη που σίγουρα κόλλε ένα το λιγότερο. Το λιοντάρι που έλεγε πριν. Ο Ιντέγε. Ο Μπραουνάκος. Έχασε βέβαια στο 89. Αγόρι μου, παρτέλωσε το κυβροβαλικά ρημούς. Δεν χάνεται αυτό το κόσμο. Αλλά μας έλειψε. Ζάχο, μας έλειψε. Αυτό δείχνουν τα παιχνίδια τώρα, εντάξει. Θέλω να είμαι όσο μπορώ δύναμη. Όσο μπορώ δίκαιος. Είναι προσωπικότητα, έχει τη δύναμη. Και βέβαια να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στην τεράστια παιχτούρα που λέγεται Μπρούνο Γκάμα. Τεράστια παικτούρα. Είναι ο ποιοτικό παίκτη του Άρη. Ο οποίο τώρα σε βγάζει. Και ακόμα αντέχει, έτσι. Κάνει συνεχόμενα. Ήταν, θέλω να πω αυτό. Δεν ξέρω, εκτό αν το είδα έτσι, μπορεί να είμαι καλά. Δεν διεκδικώ και τίποτα ότι η άποψή μου είναι σωστή. Σήμερα εγώ είδα καλό και το Ματίγια. Δεν ξέρω. Αν τον είδα. Ήταν καλό σήμερα. Το κόλλημα με το Ματίγια που μερικοί που έχουν δει. Ο Ματίγια έλειψε μέσα στο Πανατολικό και δεν μπορούσαν να περάσουμε την μπάλα μπροστά. Τα θέματα του Ματίγια είναι κυρίως ότι κάνει εύκολα λάθη στο κέντρο. Ναι. Κατά τα άλλα είναι. Κάνει εύκολα λάθη. Κάνει χαζά λάθη. Λείπουν και τα στημένα του φέτος. Λείπουν και τα στημένα τα χτυπήματα του. Δεν έχει τα καλά τα στημένα τα περσινά. Αλλά ο Ματίγια, παιδιά, είναι κομβικός παίκτης στον Άρη. Ο Ματίγια αυτό που δίνει θεωρώ στην ομάδα, παιδιά, είναι. Πρώτον την ηρεμία και δεύτερον τη μετάβαση της μπάλας. Δεν είναι ένα παίκτη να με κάνει και την ηρεμία. Και την ηρεμία είναι βασικό στην ομάδα. Την ομάδα με την επίθεση. Βέβαια, αυτό γιατί θα σε βγάλει. Εκεί, εντάξει, εκεί έχει αδυναμίες βέβαια. Έτσι, να μην το εκεί έχει ατάκα δύο για μένα από τους πιο ποιοτικούς παίκτες στην Ελλάδα. Και δεν το παίρνω πίσω με τίποτα αυτό. Όχι, αυτό είναι Γκάμα και Φετφατζίδη. Αυτό είναι γεγονός. Δεν λες κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Και ξέρει κάτι, ρε Σιζάχο, έχει δίκιο ο προηγούμενο φίλο πριν που είπε και έχει δίκιο. Έχει δίκιο όντω γιατί ο Γερμανό. Ρε φίλε, ένα παίχτη πίσω από το φόρθεολογο. Ένα παιχταρά από εκεί πίσω. Και αμυντικά χαφ. Να πάρει την μπάλα και να μοιράσει. Και αμυντικά χαφ θέλει. Δηλαδή αυτό ο Σάσα. Ναι, συγγνώμη. Όχι, ναι. Αν τα παπούτσια του είχαν φωνή θα λέγανε ρε φίλε, έλεο, στάνει δηλαδή. Δεν μπορώ άλλο. Τα παπούτσια του είχαν φωνή. Το Σάσα, ναι. Α, και βλέπουμε το Λάρσον να συνεργάζεται. Μια κόντρα πολύ καλά ο Σάσα. Γιαγή, έτσι. Βλέπουμε το Λάρσον να συνεργάζεται πολύ καλά. Για το Σάσα έλεγα. Για το Σάσα. Ναι, για το Σάσα. Αν θα δείτε σε κάποια φάση τον αγώνα κάνει ένα κόψιμο σε μια κόντρα που πάει να βγάλει ο Ατρόμητος, είναι όλα τα λεφτά φίλε. Το κόψιμο που κάνει εκεί την κόντρα που πάει να βγάλει, αυτό κάνει ο σκύλος αμυντικός χάρτης. Και που πήρε και την κάρτα μετά που. Ακριβώς. Πήρε και ο Ατρόμητος την κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Την κάρτα και του δείχνει. Τον κατάπιε. Τον κατάπιε. Αυτό είναι φίλο το αμυντικό χαφ. Αυτό είναι. Και μετά έχει ένα καλό, ο Σάσο ότι είναι γρήγορο χαφ. Γρήγορο. Γρήγορο πατάει υπεροχή, σκοράρει, φίλε, κάνει πολύ. Μπράβο. Έχει ταχύτητα. Αν το πάρεις και έτσι. Και να έχουμε αλλαγές και για το. Εφόσον βέβαια ο Ματίγια, γιατί από ό,τι τέτοιο, μπορούμε να τον κλείσουμε με νορμάλ λεφτά. Δεν ξέρω το ταμείο της ομάδος. Γιατί ο Ματίγια τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ματίγια ζητάει πολλά λεφτά από ό,τι έχει πει και ο Χρήστος. Δηλαδή ζητάει πολλά. Και εγώ έχω ακούσει για τρελό ποσό και δεν νομίζω ότι. Μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρουμε τα ποσά, βέβαια δεν ξέρω αν ο Χρυσάδος είπε. Περίπου 350 ζητάει τώρα. Ένα λεπτό. Πόσα παίρνει τώρα, πάντα αυτό είναι το θέμα. Περίπου στα 2,5. 2 με 2,5. 2,5 παίρνει τώρα. Παίρνει 2,5. Εκεί είναι και αρκετά τα 2,5. Παίρνει καλά λεφτά, ρε φίλε. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Για τα 350 που ζητάει μέσα. Όχι, σίγουρο, για τα 2,5 κατοστάρικα. Νομίζω οι πρώτες του Άρη τώρα είναι για 2,5 κατοστάρικα. Άρα πόσο παίρνει τώρα, τώρα όχι είπα, πόσα του έκανε. Έκανα 2 κατοστάρικα, δεν θα παίρνει. Μα λιγότερα παίρνει. Δεν νομίζω να παίρνει 2 κατοστάρικα ματίγια. Άμα παίρνει λιγότερα είναι εντάξει, είναι πολύ καλά. Μία αύξηση έτσι, εντάξει, είναι μία λογική. Ένα 50% α πούμε, ναι. 50%. Όχι, 50%. 50% τα μισά, ρε. Καταστραφήκαμε. Άμα πει 50%. Αλλά πάει στα 2,5 ρε Σιζάχο. Να πάει καλή η πρόταση που του κάνει. Άμα του κάνει 2,5 σου αρέσει, είναι πολύ καλά. Ότι ο παίκτης για του χρόνου πορίζεται για
για αλλαγή, ας πούμε, αν θες αμυντικό χάρτη. Ναι, δεν μπορεί να χωρέσουν οι ελληνικοί. Όχι, μέσα. Βέβαια. Ναι, άμα μα ένα ποιοτικό έτσι όπω το θέλουμε, αλλαγή θα είναι. Δεν μπορεί να έχει για αλλαγή έναν τύπο με 250.000 ευρώ. Ναι, 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 καταλαβαίνω πώ το λέω. Έχει δίκιο. Είναι πολυτέλεια. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Γιατί να μπορέσει η ομάδα να κάνουμε, ξέρω εγώ, 15.000 διαρκέ και να μπορέσει. Ποιο δεν θέλει, ρε φίλε, ναι, εννοείται. Αλλά πάντω να σα πω κάτι, παιδιά, δεν θέλει πολλέ προσθήκε ο Άρης. Εγώ έτσι που συμβαίνει μάλλον. Θεωρώ, το... γιατί πραγματικά ένα μήνυμα ήταν και από πολύ ώρα μου ήσυλα ένα φίλο. Ποιε θεωρεί, Ζάχο, θεωρεί ποιε προσθήκε πρέπει να γίνουν. Ναι, θεωρώ τερματοφύλακα. Δύο αμυντικά χάβια μεν, όχι ένα, δύο χρειάζονται. Αυτή για βασικού. Όχι, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή. Α, για να... όχι για βασικού μιλάω. Α, στου βασικού. Πρέπει να υπάρχει κάτι έστω λίγο πιο ετοιμό. Ναι, ναι, μετά πάμε, μετά πάμε στο δεύτερο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κάστο, πε μου ποιο είναι στον πάγκο αμυντικό χάβια. Έτσι όπω βλέπει την εντεκάδα. Λίγη το συμβόλαιο. Όπω βλέπει την εντεκάδα. Όπω βλέπει την εντεκάδα τώρα. Πού ακριβώ χρειάζεται ο παίκτη για να παίξει βασικό. Για βασικό. Ναι, μετά γεμίζουμε, εντάξει. Για τώρα. Τερματοφύλακα θα πω, αριστερά θέλουμε έναν, δεν ξέρω και δεξιά αν θέλουμε. Όχι, ο Κόρχουτ καλό είναι. Εντάξει, ρε φίλε, να υπάρχει κάτι. Δεξιά θέλει. Δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει δεύτερο αριστερά. Δεξί μπάκτε, να σου πω τι άλλο. Σύλλες και να σου πω στην άμυνα τι άλλο. Ένα πολύ καλό ποιοτικό στόπερ. Αν μείνει ο παιδί. Εντάξει, κοίτα τώρα. Τώρα καλό είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα βαφτίσαμε τον. Αλλά τέλο πάντων, ναι, τα αρχίσαμε. Λίγο έχω μια ερώτηση. Εγώ θα πω κάτι, φίλε. Όχι, το μόνο που θέλω είναι την Κυριακή ο κόσμος να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα μας. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Πιστεύω ότι όντως θα έχει κόσμο. Να πάμε να τη στηρίξουμε την Κυριακή την ομάδα. Τα παιδιά μας βγάλανε. 100% εγώ είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν είναι. Και λίγο, να υπάρχει και το μπιζάρισμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό. Γιατί μπορεί οι δηλώσεις να είναι δηλώσεις και καλά και όλα και αυτά, και αυτά που είπα να πει ο Χρύσανδρος στον Αλέξανδρο τον Μανιό να τα περάσει στην ομάδα. Θεωρώ ότι οι παίκτες θέλουν περισσότερο μπιζάρισμα πάνω στην ιδέα της κατάκτησης του κυπέλου, έτσι. Θεωρώ πρέπει να τους γίνει, ναι. Δηλαδή να τους βγαίνει από τα νύχια αυτό το πράγμα, από τα παλιά. Δεν μου λες εσύ κάτι. Ναι. Παρεμπιπτόντως, ο Χρύσανδρος τι κάνει, διακοπές κάνει. Όχι, τι διακοπές κάνει. Τι διακοπές, έχει μια εβδομάδα εκεί κάτω. Εντάξει, και επαγγελματικά ραντεβού. Επαγγελματικά ραντεβού είχε και, εντάξει, και για το σταθμό και για τις δικές του δουλειές και να μεταδώσει και το παιχνίδι. Τώρα ήταν επαγγελματία του Χρήστο. Είναι τον επιχειρηματία. Πολ Πελμοντό, επαγγελματία. Τι να πούμε. Οκ. Έγινε ευερημία. Να σε καλά, παιδιά, καλώ σα βρήκα. Να σε καλά, να σε καλά. 23-10-287 και 3 να δώσουμε έμφαση και στη. Φοβερή προετοιμασία που έχει κάνει ο Παντελίδης στην ομάδα, έτσι. Αυτό είναι, ναι. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή, να μην λέμε χαζομάρες τώρα. Η ομάδα για τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει με αυτό το ρόστερ έχει εκπληκτική φυσική κατάσταση. Και όλα αυτά οφείλονται στην προετοιμασία, ναι, που έχει κάνει ο Παντελίδης το καλοκαίρι. Τα εύσημα αυτά να πρέπει να τα δίνουμε. Μπορεί σαν ομάδα να είδαμε αυτό που είδαμε, αλλά η προετοιμασία φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι είναι φανταστική. Ναι, έτσι. Για να πιστώνουμε έτσι όντως, ναι, τα πράγματα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή ήρθε ο Γερμανός, δείχνει ότι υπάρχει έτσι, μου, σίγουρα καλό κλίμα. Εγώ επαναλαμβάνω. Εντάξει, η ομάδα δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά αυτό που είπα και στο Χρήστο το εννοώ, δεν το είπα έτσι. Θεωρώ ότι ακόμη είμαστε στο πάτωμα, δηλαδή δεν έχουμε πετύχει τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν τρελαθούμε κιόλα. Ξέρεις γιατί το βλέπουμε έτσι σαν μεγάλο κατόρθωμα, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, μέσα από αντικσότητες θα είναι. Παίζει στα κόκκινα. Εντάξει, και παίζει στα κόκκινα. Δεν έκανε μεταγραφές. Λόγω του μπαν. Και όμως στέκεται όρθια και άξια όρθια. Ένα μπαν που εδώ, γι' αυτό το είπα, δεν θυμάμαι σε ποια στιγμή το σχόλιο. Ότι έρχονται αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς θα πρέπει, ναι, να. Οι τσιφλόμαγκες της UEFA και της FIFA, όπως λέγονται. Αυτό κλήθηκε η ΕΠΟ και ο Άρης. Αυτό είναι. Θεωρώ στην αρχή, θέλω να είμαι ειλικρινής, στην αρχή το πήρα λίγο αρνητικά. Και αλλά θεωρώ και ότι είναι, σένα, και εγώ σε αλλά σένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Ναι, βέβαια. Γιατί αναγκαστικά διότι τώρα. ΕΠΟ και Άρης, ναι, θα πάνε τώρα με κοινή γραμμή. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κοσμά. Τι κάνετε? Καλά, είμαστε λίγο ανακουφισμένοι, όπως είπα προηγουμένως. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια ήταν, είναι μάλλον ότι ήταν δύσκολη εβδομάδα, κακά τα ψέματα, γιατί ξέραμε ότι δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, ούτε ήταν και εύκολο το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να προκληθήκαμε, αλλά προκληθήκαμε ακριβώς όπως το λέγαμε. Αν κάνουμε σύντομα ένα γκολ, θα είναι πιο εύκολο το οποίο, παιδιά το μπορεί να είναι, να φαίνεται ένα απλό γκολ. Το πλασέ όμως του Λάρσον είναι πλασέ, ναι, δηλαδή και η μαλλιά, είναι ευρωπαϊκό.
Είναι αυτά τα πλασέ που έχω συγχαθεί να βλέπω σε ποδοσφαίρες να φτάνουν στο τέτ α τέτ και να σκοτώνουν τον τερματοφύλακα. Μπράβο. Και να πηγαίνει μπάλα ή στα περιστέρια ή επάνω στον τερματοφύλακα. Ποδοσφαιρική ευφυΐα μεγάλη και του. Άκουσε λίγο Κοσμά. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι το πιο ωραίο replay είναι από το σημαίακι του κόρνερ που δείχνει. Διότι δείχνει το Λάσον. Ο Λάσον είναι, μπορώ να σου πω, και τρία μέτρα πίσω. Βλέπει τον Γκάμα και σαν να είναι, είναι αυτά που λέμε τα αυτοματοποιημένα. Που τον βλέπει και με το που γυρίζει και τον βλέπει, ξεκινάει να τρέχει ξέροντας ότι θα του δώσει την μπάλα στο σωστό timing, έτσι. Και όντως κάτι το πλασέ είναι πολύ φοβερό είναι. Με το ανάποδο πόδι να στείλει την μπάλα δεξιά. Είδαμε την αλλαγή μπροστά, το πώς έπαιξε ο Άρης και πώς μπόρεσε και έφτιαξε φάσεις αυτές που... Τέλος πάντων, κράτησε και την μπάλα, μοίρασε μπάλα με την Ντέγε. Δηλαδή η διαφορά, αυτό που μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Ντέγε φαινόταν, το λέγαμε βέβαια σε όλη την εβδομάδα. Και πραγματικά μπορεί να μην. Αν θυμάσαι, νομίζω μαζί συζητήσαμε και σου είπα ότι δεν με ενδιαφέρει τον γκολ του Ντέγε. Δεν θέλω να παίξει ο Ντέγε σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή ήξερα ότι θα είναι σφιχτή η άμυνα, θα παίξουν πάρα πολύ κλειστά. Για να μπορέσει να ανοίξει, και όντως ακριβώς άνοιξε η άμυνα εκεί που έπρεπε το παιχνίδι. Βέβαια μετά λίγο η αλήθεια είναι ότι χάσαμε λίγο το ρυθμό μας. Ξέρεις όμως Κοσμά, εντάξει όντως, άκουσε λίγο σε διακόπτω, εντάξει ο Ντέγε όντως, εντάξει να μην είμαστε έτσι αχάριστο όπως είπα προηγουμένως, κάνει πραγματάκια, εντάξει, αλλά τουλάχιστον ρε φίλε τις φάσεις. Δεν σου λέω κάτι τίποτα. Ναι. Αυτή τώρα φάση το 89. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτές τη μία στις δύο. Δηλαδή, μη σου πω ότι. Δεν πρέπει να φύγει. Δεν χάνεται τώρα αυτό το κολλάκι. Δεν διαφωνώ. Δεν χάνεται. Ζάχο, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Όμως ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βλέπεις, έτσι δεν είναι. Δεν βλέπω, ρε. Μιλάμε για εκατομμυρίων παίκτες που φτάνουν σε τέτοιες αποστάσεις και χάνουν την μπάλα και τη στέλνουν. Συμβαίνει αυτό. Σωστό αυτό. Μόνο που στις 10 φορές που το έχει έρθει τέτοια φάση έχει έρθει 8. Εντάξει. Να σου πω, άσε να βάζουν οι άλλοι τα γκολ και καλά, κάνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάμε φυσικά. Αν θυμάσαι, σου είπα κάποια στιγμή ότι όταν θα παίξουν Ντουρμισάη μαζί με η Ντέγε μέσα, που είναι η πρώτη φορά νομίζω που παίζουν μαζί. Ένα τέταρτο, ναι, μαζί παίξαν λιγότερο, 10 λεπτά, 12 λεπτά. Λοιπόν, και τον Ντέγε. Εντάξει, αυτό δεν είναι δείγμα. Αλλά θα δεις τι διαφορά θα κάνει η ομάδα. Να μπει λίγο στο πνεύμα και ο Ντουρμισάη, γιατί ο δεν Ντουρμισάη, έχει πια πόδο, ναι, παιδί, και είναι λογικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω και βαρύ το βλέπω. Συγγνώμη, στον Πανιούνιο θυμάμαι ο Ντουρμισάη, έτσι. Γρήγορο, σε σχέση με το ύψος του και το όγκο του σώματός του. Έχεις το δίκιο, θυμάμαι γρήγορο, έτσι. Δεν βλέπω δίκιο, κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι δεν έχει εκρήξεις, ίσως είναι φυσική κατάσταση, ίσως θέλει να δουλεύει. Είναι, πρέπει όμως τώρα εδώ, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, όπως είπε και ο προηγούμενος για τον Ένικ, εγώ έχω πει ότι δεν είμαι ο προσωπολάτρης του Ένικ και ούτε θα πω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που γνώρισε ο Άρης. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι είναι τίμιος. Δηλαδή, αυτό που έλεγε το βιογραφικό του, σοβαρός και τίμιος, ό,τι έγραφε το βιογραφικό του είναι ακριβώς αυτό. Και ξέρεις κάτι, έχει δίκιο ο φίλος ο Ολυμπιακός, νομίζω ήταν ένας που... Ο Βασίλης. Έχει απόλυτο δίκιο ότι αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι να καταφέρεις να κάνεις ομάδα τους παίκτες. Και αυτό ο Ένικ το έχει, ξέρεις γιατί. Ίσως το ξεχνάτε ότι στο βιογραφικό του μέσα έχει σπουδάσει ψυχολογία αθλητική. Αυτό είπα, αθλητική για το κλίμα. Μπράβο. Φαίνεται αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Διότι φτιάχνεις ένα κλίμα και μετατρέπεις την ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια νοοτροπία νικητή στην ομάδα, κάτι που έλειπε από την ομάδα πολλά χρόνια. Εγώ έχω πολλά χρόνια να δω. Δηλαδή, εγώ ακόμα σαν οπαδός αισθάνομαι ότι είμαι πίσω σε αυτό που κάνει ο Ένικ και σε αυτό που έχει μεταφέρει ο Ένικ. Δηλαδή, εγώ αγχώνομαι περισσότερο από ότι οι παίκτες τελικά μέσα στο γήπεδο, γιατί μου έχει μείνει η νοοτροπία η παλιά. Α, να τώρα ξέρεις ο Άρης. Και όμως φαίνονται κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, για να δούμε. Μέχρι για εδώ κλείνω να πάρει και κανένας άλλος. Να σε καλά. Η κλήρωση πότε είναι, ξέρετε? Η κλήρωση είναι ή την άλλη Πέμπτη ή την άλλη Παρασκευή. Τετάρτη είναι. Νομίζω 20 του μήνα είναι. 20 του μήνα. 19 20 του μήνα γίνεται η κλήρωση. 20 είναι τσικνοπέμπτη κιόλας, έτσι.
Αληθεύει ότι έτσι λίγο μύρισε εκεί στην πόλη, έτσι περίεργα. Α, δούμε, θα το δούμε, φίλε. Αυτό. Αυτά έχει και μετά την εκπομπή. Δεν ξέρω, έτσι κάποιο μου είπε, λέει, την εκπομπή έχει μετά Γιώργος Αγόρα Ζούγκλα, οπότε. Μια θαλασσίλα βγάζει έτσι ένα και από το θερμαϊκό. Πάντως, εγώ επειδή ανέφερα τον Γιώργο, άκουσα σήμερα το μεσημέρι τον Φίλτα, τον οπαδό φιλάθλο του ΠΑΟΚ από το Μόναχο, τον Χρήστο, που είπε θα αποκλειστεί ο Άρης, και κοιμήθηκα ήσυχος. Με το που είπα αυτό, ούτε καν, δηλαδή, είπα να μην έρθω κάστρο στο Βιλωμίο. Εγώ χαίρομαι γιατί ό,τι λέει πραγματικά ο Χρυστάρας βγαίνει. Τι να σου πω, δηλαδή παίρνω το στυλό, πραγματικά παίρνω το στυλό και σημειώνω. Τι αποτέλεσμα είπε. Ναι, δεν είπε 2-0, είπε κάτι, είπε τέλος πάντων. Είπε θα αποκλειστεί ο Άρης. Δεν θυμάμαι αν είπε σκορ, βέβαια. Ναι, είπε θα αποκλειστεί. Όχι μόνο προκρίθηκε, γιατί μπορούσε να προκριθεί και δύσκολα, έτσι. Προκρίθηκε και πανεύκολα. Και εύκολα, ρε φάση. Καλά, το εύκολα εγώ δεν ξέρω γιατί το λέτε σε εύκολα. Εγώ δεν είδα ότι ήταν εύκολο. Είχε το παιχνίδι, ήταν λίγο περίεργο κάποια στιγμή. Το ότι δεν δεχτήκαμε. Εννοώ ότι από τον Ατρόμητο περιμέναμε περισσότερα πράγματα. Αυτό εννοώ. Δεν είδαμε. Μια φάση με το Βέλιο είδαμε αυτό. Σε δύο μάτς. Περισσότερα δεν είδαμε. Πιο δύσκολο το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός κέρδισε στα Χασομέρια πριν κάποιες μέρες. Η ΑΕΚ τους κέρδισε στο 80. Έτσι. Δεν κερδίζει εύκολα εκεί πέρα. Θεωρώ ότι ο Άρης κέρδισε πολύ πιο εύκολα από αυτές τις δύο ομάδες. Για να κλείσω, γιατί την ώρα που είπα να κλείσω, πρέπει να κοιτάξουμε τα συμβόλαια των παικτών, γιατί θα αρχίσουν να χτυπάνε οι πόρτες πάλι, ξέρεις, τα κλασικά. Αυτά πρέπει να χτυπήσουν, το θέμα είναι να μην βγάζει λεφτά, να βγάζει. Ο σύλλογος με μια λογική αύξηση σε κάποιους που θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν στην ομάδα, αλλιώς να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Πρόσεξε, σαν κόσμος. Όχι, αλλά να μην κάνουμε όμως και τα ίδια λάθη, Ζάχο, που αφήναμε τους παίκτες. Έλα, ρε, το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν παίρναμε και μία. Και έφευγε ο παίκτης και μία δεν παίρναμε. Όχι, όχι. Είπες για παίκτες οι οποίοι τελειώνουν το συμβόλαιο τους. Άρα τους κάνουμε πρόταση αν θέλουν να μείνουν. Δεν μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Ναι, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν τελειώνουν το συμβόλαιο τους, είναι πιο ωραίο να τους κάνεις τώρα μια καλή που βλέπεις ότι για αυτούς, υπάρχει μέλλον. Για αυτούς που χρειάζεται και η ομάδα θέλει να στηριχθεί πάνω, βέβαια, σωστά τα λες. Okay. Έγινε. Έγινε. Καλό βράδυ, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, έτσι. Το περάσαμε κιόλας κατά 2-3 λεπτά. Λέγε εσύ. Σε βλέπω ότι μην κοιτάς το μάτς, 0-1 θα λήξει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να το παίξουμε μετά. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα αμέσως μετά. Χαλαρό, όπως όλα, Αριανά. Το 23-12-87 για κανένα 20 λεπτό θα είναι και πάλι δικό σας. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινόμαυρη η βερσιόν σήμερα της εκπομπής. Είχαμε από τις 7 η ώρα το παιχνίδι, τη μετάδοση παιχνιδιού από το Περιστέρι. Ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε. Πήρε την πρόκριση, κέρδισε 0-1 με γκολ του Λάρσον στο 15ο λεπτό. Μετά από εκπληκτική παλιά, κάθετη παλιά του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος λίγο τα πάτησε μετά το χαμένο πέναλτι στο Κλέαν της Βικελίδης, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, κύριε Αντώνια. Και ο Λάρσον το πάτησε, ναι, για να μην... που έχασε στο 46. Ναι, για να μην βάλω την αντίδρασή μου μετά το χαμένο πέναλτι να την ακούσεις στο Κλέαν. Εγώ έμεινα άλαλος, γιατί τον έβλεπα εκεί από την τρία στα μάτια. Τον έβλεπες. Δεν. Κουνήθηκε και εσύ όταν κουνήθηκε και το δοκάρι, έτσι, συμβολή των δοκών. Τον έβλεπα που δεν την πήρε την μπάλα, δεν την πήρε καλά. Δεν την πήρε καλά. Ωραία. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό για κανένα 20 λεπτό. Λίγο λιγότερο το τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, γιατί ζητάτε αρκετοί πότε γίνεται η κλήρωση. Δεν ξέρω, μας ακούν, δεν μας ακούν, τι γίνεται. Προηγουμένως το είπαμε. Πέμπτη είπες, έτσι. 20 του μήνα. 20. 19 παίζει ΑΕΚ. Τον 19 παίζει ΑΕΚ με τον Πανετολικό. 1-1. Το πρώτο παιχνίδι. Και 20 λογικά γίνεται... Η λογική λέει ότι θα περάσει ΑΕΚ, βέβαια ποδόσφαιρο είναι, έτσι. Να πούμε για τα κουμαρόσκυλα Επινάλ Σεντετιέν 0-1 στο γαλλικό κύπελο. Ναι, τι ήταν αυτό. Και στο μεγάλο παιχνίδι στο Μιλάνο, Μίλαν Γιουβέντους για το κύπελο Ιταλίας 0-0. 0-0, σε ποιο λεπτό είναι αυτό? Στο ημίχρονο, είπα μόλις. Όλα ήταν στο ημίχρονο. Και λοιπόν, η Σοσιεδάδ με τη Μιραντές είναι στο 37-1-0 και αυτό για το ισπανικό κύπελο. Είναι ο άλλος ημιτελικός, χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό, σήμερα ο δεύτερος. Λοιπόν, 23-10-287 για τριοκτάρια. Λοιπόν, έχουμε Σαββατοκύριακο. Την αγωνιστική, την επόμενη αγωνιστική, μπορείς να μας δώσεις λίγο τα παιχνίδια. Ο Άρης σίγουρα είναι τελευταίο το παιχνίδι, έτσι. 7.30 ώρα την Κυριακή παίζει. Να πούμε ότι αρχίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Το πρώτο μάτι του ΠΑΟΚ, Λάρισα ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι το Λάρισα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια και χρονικά το πρώτο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη. Μπες Super League να μας. Το Σάββατο. Το Σάββατο παίζει, ναι. Τώρα θα δώσε μας το πρόγραμμα. Λοιπόν, όντως είναι το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου, 5 και 4 το Λάρισα ΠΑΟΚ.
Ακολουθεί στις 7.30 την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός Πανιώνιος. Παίζουν δηλαδή δύο πρωτοπόροι, παίζουν το Σάββατο. Και μετά την Κυριακή παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό στις 3. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι στις 3. Η Ξάνθη με τη Λαμία στις 5 και 4. Την ίδια ώρα Βόλος Αστέρας. Και το Άρης ΑΕΚ, το οποίο είναι. Βαθμολογικά το μόνο ενδιαφέρον παιχνίδι. Και ο Όφη παίζει Δευτέρα. Αυτό θα έλεγα. Είναι καλό μάτς και αυτό. Αυτό είναι το μάτς που πιθανότατα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα κρίνει την έκτη ομάδα, έτσι. Ναι, έτσι λέω εγώ. Ναι. Βέβαια ο Ατρόμητος νομίζω νίκη θέλει, έτσι. Είναι δύο βαθμούς πίσω από τον Όφη. 28 με 26, να θυμάμαι καλά. Ναι, είναι καλό μάτς αυτό. Είναι 28, Εξάνθη 28. Ο Ατρόμητος με τον Αστέρα και τη Λάρισα και το Βόλο στους 26. Το, αυτό το Βόλο Αστέρα δηλαδή που παίζει την Κυριακή. Ναι. Είναι αίμα και άμμος για την έκτη θέση. Βόλο Αστέρα. Βόλο Αστέρα, ναι. Ναι, και εντάξει, ο Βόλος έχει 26, εντάξει, και ο Αστέρας έχει 26. Εγώ θεωρώ ότι κατά τα 3 τέταρτα το Όφη. Ατρόμητος θα κρίνει την έκτη θέση με μεγάλο φαβορί τον Όφη από πολλές απόψεις και από εγώ, φόρμα ομάδας. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και αν κάνει Όφη μια νίκη, πάει στους 31. Και από εξωαγωνιστικά και από όλες παραμέτρους, αν πιάσει αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, ο Παντελίδης σε κάτι τέτοια παιχνίδια είναι έτσι μανούλα να τα κλέβει, έτσι. Και με 0-1, με 0-0. Με τον ξεκούραστο Όφη δύσκολα, δεν νομίζω. Ναι, όντως, εντάξει, αλλά. Δεν νομίζω. Ποδόσφαιρο θα το δούμε. Το παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω. Θεωρώ όλα τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ έχουν και το φαβορί. Θεωρώ αυτό που είπα και στο ημίχρονο, κάτσε για να. Ναι. Ότι το Άρης ΑΕΚ τεράστιο χ. Έτσι θεωρώ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ από ό,τι διάβασα τώρα, δεν θα το ψάξω λίγο πιο περιληπτικά. Τι κάνει, έρχεται. Τον Μπάκτης, πώς το λένε το Σέρβο, ο οποίος έπαθε θλάση, δεν θα παίξει. Ο Λόπες, ο Ισπανός είναι αυτός είναι. Θα σου πω τώρα αμέσως. Εντάξει, και άμα δεν παίξει, δεν γίνεται. Είναι σημαντική απουσία. Είναι σημαντική απουσία. Και επίσης νομίζω είναι τιμωρημένος και δεν παίζει. Τσιγκρίνσκι. Τσιγκρίνσκι, ναι. Και νομίζω και ο Σιμόες είναι τιμωρημένος και δεν παίζει ούτε αυτός. Ο Μάνταλος θα είναι. Ο Μάνταλος τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Κάτσε να δω γιατί μου έκανε εντύπωση πριν το μάτς κυπέλλου του Άρη. Τουλάχιστον στην εταιρεία που είμαι εγώ, στη στοιχηματική, στο Άρης ΑΕΚ ήταν φαβορή ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πώς γίνεται. Εντάξει, είναι πιο ψηλά η ΑΕΚ. ΑΕΚ. Στο Άρης ΑΕΚ, ελάχιστα μεν, οριακά μεν, φαβορή ΑΕΚ ήταν δε. Για να δω τώρα έτσι λίγο, γιατί μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, η ΑΕΚ εντάξει, είναι πιο πάνω από τον Άρη στην βαθμολογία και μάλιστα πόσο. 8, 9, 10 βαθμούς, πόσους βαθμούς είναι μπροστά. Αλλά να είναι φαβορή ΑΕΚ στο Χαριλάου, λίγο μου έρχεται, δεν μου έρχεται πολύ. Η ΑΕΚ έχει 44 και ο Άρης έχει 33. 11 βαθμούς μπροστά. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να το ξανατσεκάρω. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Ελλάδα, Super League 1. Για να δούμε τώρα. Και επιμένουν, ναι, 2,80 ο Άρης, 2,60 η ΑΕΚ. Με προκαλείται, παρότι είπα το Χ και είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό το Χ, με προκαλείται να το παίξω άσο τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα, εντάξει. Συμμαζεύτηκε. Ακούω όπως άκουγα και με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό, μια που δεν έχουμε και γραμμές. Ησύχασε ο κόσμος του Άρη, αυτό σου λέω. Όπως είπε, τι σου είπε και ο τέτοιο. Τι σου είπε και ο Νίκος τώρα πριν φύγει. Είπε κάτι που το ξέρω. Συσίδες δεν έχει τίποτα. Πάντα η ήττα φέρνει γκρίνια. Και πολύ τηλέφωνο. Υπάρχει μια, επαναλαμβάνω, η σωστή λέξη είναι ανακούφιση. Γιατί δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε στην περίπτωση ο Άρης. Πάντως για τα φαβορί που έλεγες πριν ότι η αγωνιστική έχει φαβορί, ναι. Εγώ εκτός του Παναθηναϊκός Πανετολικός που αν θες να πεις ότι... Στο Ολυμπιακό. Εκτός από αυτά τα παιχνίδια. Όλα τα άλλα που είναι από την έκτη θέση και κάτω είναι όλα, εντάξει, είναι, δηλαδή έχεις το Σκόντα Λαμία, το Βόλος Αστέρας και το Όφη Ατρόμητος που είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Σκόντα Λαμία, ναι, γιατί άμα κάνει κανένα δεν είναι η Λαμία, καλύτερα να γυρίσει μετά η Ξάνθη. Τι θα κάνει η Ξάνθη. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Καλά, η Ξάνθη έτσι κι αλλιώς δεν θα γυρίσει από εκεί που θα πάει, θεωρώ. Οπότε είναι λίγο, λίγο δύσκολο να γυρίσει από εκεί. Ο Βόλος Τρίπολη είναι πολύ όνειρο μάτς, δηλαδή έχει καλά μάτς. Ωραία. Αυτά θα τα δούμε. Θεωρώ ότι. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι που έχει τεράστια σημασία. Θα ήθελα το μάτς με την Άγια να είναι λίγο πιο νωρίς, αλλά εντάξει, και 7.30 καλά είναι. Ναι. Γιατί είδε τι καιρό και δεν είναι καλό καιρό. Όχι, δεν είναι. Ο καιρό μια χαρά θα είναι. Ο καιρό θα είναι μια χαρά. Για την επαρχία το είπε. Για την επαρχία. Για να μπορεί να έρθει και πιο άνετα. Ναι, ίσως να δεν μπορεί και η επαρχία να έρθει πιο. Να μην φύγουμε πάλι 10 ευρώ το γήπεδο. Ναι, ήθελα να πω κάτι γιατί είδα και χθες ολόκληρο σχεδόν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ήθελα να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό και έχω επαναλαμβάνω όποτε λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω και αδελφικούς φίλους μπορώ να πω στην Αθήνα που οι περισσότεροι από αυτούς είναι Παναθηναϊκοί. Θεωρώ ότι αυτό τώρα που γίνεται με τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ακούω και από άλλους. Είναι η καλύτερη, λέει, τον τελευταίο μήνα, η καλύτερη ομάδα, λέει, του πρωταθλήματος.
πραγματικά για γέλια και για κλάμα. Ίσως, ωραία, αλλά... Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά κατασκεύασμα το ΜΜΕ όλο αυτό το πράγμα. Ότι ο Παναθηναϊκός. Όπως και οι μπέμπιδες του Ουδόνη, εντάξει. Ναι, αυτό πραγματικό και πραγματικά έχει δίκιο. Πέρσι για 7-8 αγωνιστικές που ακούγαμε για τους μπέμπιδες του Ουδόνη και αυτά. Και φέτος τώρα έκανε ο Παναθηναϊκός 4 νίκες εκ των οποίων έβαλε 8 γκολ, τα 9 ήταν με πέναλτι. Και ήθελα να μας κάνουν ότι. Εντάξει, ωραία. Το ευχάριστο του Παναθηναϊκού, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι μεταγραφές που έκανε τελικά δεν είναι και κάτι το σπουδαίο. Ρε φίλε, λέω εγώ για το Μαντζίνι, αυτός ο Ζαχίτ, μας πρίξαν αυτός ο Ζαχίτ, άκουγα ο Ζαχίτ, το θυμόμαι σου χαλάω, θα μου πεις ήταν πρώτης αγωνιστικής που έκανε το λάθος, είναι αυτός που έδωσε την ασίστ στον Φατφατζίδη. Που τον πήρε ο Ιντέγε. Για τον οποίο ο Ζαχίτ ο Δόνης είπε ότι εγώ θα έδινα 1 εκατομμύριο για να τον αγοράσω. Ναι, εντάξει. Ο Δόνης το είπε αυτό. Ο Δόνης. Ωραία. Μάλλον είναι. Καταρχήν, εγώ νόμιζα είναι Ισραηλινός, είναι τέτοιος αυτός. Είναι Νορβηγός ο Ζαχίτ. Θεωρώ τέλος πάντων, αυτά είναι των Παναθηναϊκών. Επειδή είδα το ματς, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια κακή ομάδα. Μια ομάδα που δεν μπορεί να δημιουργήσει, έτσι. Το κακή είναι λίγο βαρύ, αλλά. Κακή ομάδα είναι. Θεωρώ ότι δεν έχει δηλαδή ποιότητα. Δεν μπορώ να δω ποιότητα. Να πούμε ότι όλος ο Παναθηναϊκός είναι ο Χατζιωβάνης, τι να πούμε τώρα, θα το πούμε. Ναι. Είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ο Πάκ πέρασε όχι σβηστά, όχι τέτοιο. Το έβαλε, θα μπες, έβαλε και γρήγορα τον γκολ. Δεν μια ευκαιρία στο 0-0 ο Παναθηναϊκός. Και το σχόλιο μου ήταν ότι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πώς τα μέσα, τα ΜΜΕ, θα μου πεις, εδώ ρε φίλε, γίνονται από τα ΜΜΕ, γίνονται κόμματα και μπαίνουν και στη Βουλή και παίρνουν και 10% και 12%. Πώς διαμορφώνουν, τώρα το κατάλαβες, θα μου πεις, διαμορφώνουν και άποψη και προσπαθούν, ας πούμε, να μας κάνουν και την μέρα νύχτα. Η άποψή μου είναι αυτή όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι μια. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να περάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί θα ήθελα να παίξω με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Θα θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ περισσότερες. Θεωρώ ότι θα είχαμε, δηλαδή, Άρης Παναθηναϊκός σε αυτό τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί, ας πούμε, έχετε ανεβάσει τόσο πολύ την ΑΕΚ, επειδή λόγω του νέου προπονητή. Όχι, κάπου λίγο μια μικρογραφία είναι και αυτό. Η ΑΕΚ απλά λίγο έτσι, λίγο πιο. Έγινε αμυντικά λίγο κάτι. Είναι καλύτερο κέντρο η ΑΕΚ και να το συμφωνήσω, είναι και μπροστά. Έχει πολλές αναλλακτικές. Ναι, μπροστά είναι καλή. Εντάξει, έχει και ποιότητα. Και με Αραούχο και με Λιβάγια. Εντάξει. Εντάξει, αδιάφορο μάτς είναι την Κυριακή στο Χαριλάου, δεν έχει κανένα. Ας βάλει τα δεύτερα με ένα αδιάφορο, πάμε τον Άσο. Ναι, ποιος να κάνει αδιάφορο. Ας βάλει ο Ιταλός. Όχι, τώρα αδιάφορο, εντάξει, θέλει ένα πονταλάκι, θέλει ο Άρης, πιστεύω θα το πάρει, μπορεί και ναι, τρεις. Είναι Νορβηγός παίκτης, είναι Νορβηγός, του Αποέλ. Δηλαδή, το Αποέλ. Τι είναι το Αποέλ. Το Αποέλ, ναι. Δηλαδή πήρε δανεικό από τον Αποέλ. Ναι, τον Αποέλ. Εντάξει, να πω, και θα έδινε 1 εκατομμύριο ο Υποδόνης για αυτό το παίκτη. Νομίζω είναι το buyout. Και ο Υποδόνης θα έδινε για αυτό το παίκτη 1 εκατομμύριο. Λέει, ωραία. Εγώ στο τέτοιο θα το έδινα. Λέει, να το τόσα λεφτά έχει. Ο Υποδόνης περισσότερο από τον, μπορεί και από τον πρόεδρο. Έχει δώσει 1 εκατομμύριο. Ο Υποδόνης να τον πάρει. Στο κάτω-κάτω ας πάρει τα δικαιώματά του, αφού είναι τόσο παικτάρα αυτό ο Ζαχίτ. Τέλος πάντων, θέμα του Παναθηναϊκού είναι απλά επειδή είδα χθες το παιχνίδι και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το 3 το κάνουν 6-7, α πούμε, ρε, μου. Το 4 το κάνουν 8. Κάπως έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ υπερτιμημένο και αυτό είναι μια δουλειά των ΜΜΕ και ειδικά αυτά όταν υπάρχει και κανάλι του Προέδρου, όπως και άλλο όμως. Και στο. Ναι, και στο τράσφερμα τον έχει 1,5 εκατομμύριο. Ναι, εντάξει, εντάξει, και τι σχέση έχει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τον Δόνη που το είπε στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Νομίζω μετά την νίκη του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ. Ναι. Που είπε χαριτολογώντας σε μια ερώτηση δημοσιογράφου ότι ναι. Αν ήμουν εγώ, λέει, στη δίκη του Παναθηναϊκού θα το έδινα. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει λεφτά για να. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Πιθανώς το ξέρει. Να το αγοράσει τα δικαιώματά του. Μπορεί να το κάνει. Ναι. Να τα αγοράσει αυτό τα δικαιώματά του. Αφού είναι τόσο μεγάλο και θα βγάλει λεφτά. Έμαθα και κάτι εξώτικα που του στείλανε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Μπορεί να έχει στενότητες τώρα. Ναι, λίγο δύσκολο να έχει στενότητες. Ο Δόνης και στον Παναθηναϊκό πήρε τρομερά λεφτά. Η Αγγλία έπαιξε. Και κάπου αλλού είχε πάει και σαν προπονητή είχε πάρει καλά λεφτά. Δεν έχει. Άμα έχει ανάγκη ο Δόνης, θα πάω του δώσω 10 ευρώ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Το θεωρώ καλό προπονητή. Τώρα δεν ξέρω αυτό να του τονώσει την ψυχολογία. Τώρα αυτή η δήλωση ακατανόητη τη βλέπω για τον Ζαχίτ. Τέλος πάντων, τους λόγους θα έχει. Επαναλαμβάνω, εγώ ήθελα να περάσω ο Παναθηναϊκός γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ προσιτός αντίπαλος για τον Άρη. Έτσι. Και φάνηκε και στα δύο παιχνίδια τα μεταξύ μας. Μπορεί να πεις ότι ήταν νωρίς τότε όταν παίξαμε στο Χαριλάο και σίγουρα αν παίζαμε μαζί τους δεν θα ένα σκορ 4-0 δεν ήταν πολύ πιθανό να επαναληφθεί, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν φαβορή ο Άρης σε έναν ημιτελικό Άρης Παναθηναϊκού, όσο και αυτό να ακούγεται. Μιλάμε για την τωρινή κατάσταση, έτσι. Δεν μιλάμε για το μέγεθος του Παναθηναϊκού, που είναι τεράστια ομάδα κτλ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια για λίγα λεπτά ακόμη. Παρά 10 βλέπω, τι βλέπεις. Ναι, άσε, δεν πειράζει, εντάξει, εσύ. Βάλε, ας κλείσει, δεν πειράζει. Λες, άμα κλείσει, όταν ανοίξουμε ένα 2-1, 0-1, το βάλαμε τον κολ, το βάλαμε, πρώτο ημίχρονο. Αυτό το καπάκι πάντα το κάνει ο Κοσμοτέ. Έτσι, με το που τελειώνει και έχει συνεντεύξει και εκεί, βάζει κατευθείαν επανάληψη. Το έκανε για μένα που έχασα τα πρώτα 30 λεπτά. Έχασα τα πρώτα 30, τα είδες τώρα, δεν νομίζω μια χαρά, τα είδες τώρα. Να τους και ο Μέγερη που λέγαμε για αυτόν.
Ο Μέγερ ετών πόσο, θυμάσαι. 28. Τόσο, ναι, τόσο μικρό είναι, ο Μέγερ, άντε. Είναι καλή περίπτωση, όντως είναι καλός τερματοφύλακας. Εγώ επαναλαμβάνω, θα προτιμούσα του Όφη, αλλά όπως μου είπες, τώρα δεν θυμάμαι αν το είπες στο διάλειμμα στον αέρα, έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο στο Σωτήριο, έτσι. Το 21, εντάξει. Είναι καλός τερματοφύλακας, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο Μέγερ είναι 29 χρόνια. Κουφέτο είναι. Κουφετάκι είναι. Και είναι και ελεύθερος, είπες, το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι μου είπες. Ιούνιο του 2020. Ναι, μπράβο. Αυτό το καλοκαίρι λίγο το συμβόλαιο του, ναι. Ναι. Δεν είναι δανεικό στον Ατρόμητο. Όχι, όχι. Ο δανεικό είναι στην Ξάνθη. Αυτό που έλεγα εγώ, από την Τενερίφη, μου το έλεγε ο Αντρέα. Ναι, ο οποίο είναι δανεικό, ναι. Είναι δανεικό από την Τενερίφη, έτσι. Ανανέωση, το καλοκαίρι ανανέωσε το συμβόλαιο του την Τενερίφη και κατευθείαν δόθηκε δανεικό. Πάρ τον δανεικό. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Το ανανεώνουν, δηλαδή βλέπουν κάτι σε αυτόν, άρα το θέλουν. Και το δίνουν δανεικό. Δεν το καταλαβαίνω. Κάπως έτσι δεν ήθελε να κάνει και η Λασάλας με τον Ματέο Γκαρσία, αλλά δεν τη πέτυχε. Να τον ανανεώσει και να τον δώσει ξανά δανεικό. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει, και έχει λογική και δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Αμπάντ είναι μικρό όμω το φυλακά. Είναι 24-25 χρονών. Τόσο μικρό είναι. Είναι τόσο. Πάνε πάρτον. Γι' αυτό. Πάνε πάρτον. Πάνε πάρτον. Πάνε, 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 πάνε στην Τενερίφη και πάρτον. Δανεικό, δεν ξέρω. Ή από πόσα λεφτά. Να δούμε πόσο το χρεώνει το transfer market. Το transfer market δεν είναι αξιόπιστο. Το transfer market είναι με τη δική του λογική λειτουργεί. Όχι με του κανόνε αγορά. Το transfer market μπορεί να λέει 500.000 και η ομάδα ζητήσει 1 εκατομμύριο, ρε φίλε. Δεν είναι, αυτά είναι να πολύ υποκειμενικά. Ναι, πόσο τον κοστολογούν, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τελευταία έτσι σχόλια να κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε και γραμμή. Επαναλαμβάνω, εφησυχασμός υπάρχει. Ναι. Ανακούφιση, όπως θέλετε το λέτε. Ναι, ναι. 500.000 λένε μόνο. 500. Εντάξει, πολλά είναι για τερματοφύλακα δόσεις. Να τον αγοράει κιόλα. Μια χαρά είναι και δανεικό, εφόσον ανήκει και στην Τενερίφη. Και ο Μέγερ, πολύ καλή περίπτωση είναι. Επαναλαμβάνω, και από τα μηνύματα που μου στέλνουν, η εμπιστοσύνη ως προς αναφορά τον κόσμο του Άρη προς τον Κουέστα. Ναι, μεν όλοι λένε ότι πρόκειται για ένα καλό τερματοφύλακα, αλλά περισσότερο συγκλίνουν σε αυτήν την άποψη που λέω και εγώ. Για τον Κουέστα, αλλά για εναλλακτική λύση. Έτσι. Ήταν μέσα στην Τρίπολη, πραγματικά με εκνεύρισε. Σε εκνεύρισε. Με εκνεύρισε πάρα πολύ. Όχι τόσο για τον γκολ που τρώει. Για το λάθος εκεί με την τρίπλα. Για τα συνεχόμενα 3-4. Δεν θα πω ηλιθιωδέστατα λάθη. Τα ανόητα λάθη που κάνει με την μπάλα στα πόδια. Εκεί με την τρίπλα ειδικά. Με την τρίπλα, με το ότι. Η τρίπλα εντωμεταξύ την πρόλαβε, πρόσεξε, εσύ δεν το είδες. Α, όχι, δεν είναι. Στην Τρίπολη δεν πήγες, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Ήμουν στο καφέ. Ο άλλος, ο φίλος, ο Κώστας πήγε. Έκανε 2-3 ανόητες ενέργειες. Στην Τρίπολη. Στην τρίχα την πρόλαβε εκεί και την τσίπησε πρώτος, αλλιώς ήταν πέναλτι, ξέρεις, ναι, εκείνο το, ναι, πράγμα, ναι, και μετά, ναι, 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 ξέρεις, θα γινόταν, ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Αμπάτ που λέω μας εγώ, αρέσει, εμένα μου αρέσει, ναι, από το 2015, ναι, που ανήκει στην Τενερίφη, είναι συνεχόμενα σε δανεισμούς. Άρα τι του έκανε, δεν του καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πήγε στην Καστίλια, μετά στην Κόρντομπα και μετά στην Ξάνθη. Δεν ξέρω, έχει τρεις συνεχόμενους. Τον έχω δει εκτός τα παιχνίδια με τον Άρη, τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια. Σε άλλα έχει 3-4 παιχνίδια. Έχει τρεις συνεχόμενους δανεισμούς. Οπότε ξέρω, είναι παιχνίδι που τον δίνουν δανεικό. Αν είδα τα παιχνίδια που ήταν πολύ καλό, τι να σου πω. Εγώ το βλέπω ένα πολύ καλό τερματοφύλακα στο πρόσωπο του Άμπαντ, όπως και του Σωτηρίου, έτσι. Ναι, αν μου έλεγε έναν από του δύο, το Σωτηρίου θα σου έλεγα, που είναι και Έλληνα. Αλλά και ο άλλος είναι τρομερά καλή περίπτωση, όπως φυσικά καλή περίπτωση, όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, όπως λες και εσύ. Απλά δεν ξέρω ο Σωτηρή του Όφη πόσο ύψος είναι. Εδώ λέει ότι είναι 1,86. Ναι, σαν και εμένα, εγώ είναι 1,86. Ο Άμπατ είναι 1,93. Πιο ψηλός. Και ο Μέγερ είναι κοντά στο 1,87. Ο Άμπατ, σαν σωματότυπο, είναι σε στυλ Κουέστα, να σου πω την αλήθεια. Μη σου πω και εσύ. Δεν τον είχα για τόσο ψηλό. Είναι. Τελικά είναι ψηλός. Είναι, αλλά έχει ένα ακριβώς το μειονέκτημα του. Τουλάχιστον από αυτά που είδα, επαναλαμβάνω, το μειονέκτημα του Κουέστα είναι πλεονέκτημα σε αυτόν. Παρότι είναι ψηλός, είναι πολύ καλός στα σιρτά σουτ, έτσι. Δηλαδή με την μπάλα κάτω, στα χαμηλά. Μάλιστα. Ο Κουέστα, όταν η μπάλα είναι κάτω, ακουμπάει τα δίχτυα και μετά πέφτει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ναι, είναι, πρώτα η μπάλα πανηγυρίζουν οι φύλαθλοι και μετά πέφτει ο Κουέστα. Είναι λίγο αργός στα ρεφλέξ, πώς λέγεται αυτό, στις αντιδράσεις του, τέλος πάντων. Είναι και 95 ο Κουέστα. Ναι, και ο άλλος 93. Τέλος πάντων, είναι μια θέση η οποία, μια που λέμε για τις ελλείψεις του Άρη και που χρειάζεται το καλοκαίρι ενίσχυση, είναι μια βασική θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Ναι, βέβαια. Θεωρώ ότι ο αίμα θα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν και ο Κουέστα Τσιλιγκύρης και ένας ακόμα τερματοφύλακας. Ναι, ναι. Είπες το 2 και το 3 και ένας πολύ καλός να έχει, ναι, ναι, το ένα στην πλάτη και να εμπνέει και πιο πολύ ασφάλεια από όσο εμπνέει ο Κουέστα. Θεωρώ ότι θα γίνει και νομίζω και το Δεκέμβριο συζητιόταν, έτσι, πριν σκάσει αυτό το θέμα με τον Μπαν. Ναι, νομίζω ότι από ό,τι είχα ακούσει το Χρύσανθο
Μόνο χρυσά βέλεθ θα έχουμε, έτσι. Και Κουέστα πάνε ψιλοπακέτο. Πακέτο είτε λόγω των ίδιων μάνατζερ. Λόγω των καλών σχέσεων που έχουν. Δεν ξέρω, ο ίδιος μάνατζερ, ναι. Οπότε... Κοίτα, ο Βέλεθ από αυτό, γιατί και εγώ ακούω από μία από το Βέλεθ, μία... Είναι μία κρύο, μία ζέστη. Μία είναι πολύ κοντά υπογράφει. Όσον αφορά το θέμα του Βέλεθ, έχει αυτό το θέμα με την κόρη του, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και πολλά πράγματα, εντάξει. Τώρα, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα, συγγνώμη δηλαδή, εντάξει, σίγουρα μπορούμε να ξέρουμε τώρα τον άνθρωπο, τα προσωπικά του. Μου θυμίζει το Βαρέλα. Δεν είναι τέτοιο, τα παιδιά του θέλουν να φύγουν, να κάνουν τέτοιες επαγγελματικές. Για το θέμα της κόρης του το ξέρουμε καιρό τώρα. Τι πρόβλημα, δεν το ξέρω. Ποιο είναι το πρόβλημα με την κόρη του? Έχει ένα πρόβλημα που χρήζει θεραπείας. Και αυτές οι θεραπείες. Γίνονται μόνο στην Ισπανία. Γίνονται μόνο στην Ισπανία και στην Αθήνα. Αχα. Εδώ δεν έχει κέντρο για να φέρουν εδώ. Γιατί λένε μερικοί πολλοί. Δεν το ξέρω. Γιατί αυτό, δεν φέρουν εδώ την οικογένειά του. Όλοι αυτό λένε. Ναι, να τη φέρουν εδώ την οικογένειά του. Αλλά τέτοιες θεραπείες στη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Έχει μόνο στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε πόσο συχνά γίνονται, δεν ξέρουμε κάθε πότε γίνονται. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εγώ αυτό που καταλάβαινα όταν λέγανε για οικογένεια θεωρούσα ότι είναι μακριά και δεν μπορεί να πηγαίνει. Έτσι και έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγεία όταν μιλάμε. Ένα υγεία το οποίο χρήζει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Τα παίρνω πίσω όλα τότε. Και επίση το αρνητικό για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν έχει παιχτεί ασπίδια για τα Ραγώνα. Για να πάει, α πούμε, παίχτη κάνει Οδύσσια. Οπότε γι' αυτό. Φέρνοντα την οικογένειά του εδώ. Έχει μόνο στην Αθήνα κέντρο. Συνήθως οι παίκτες έτσι που κάθονται κάποιοι φέρνουν τις οικογένειες εδώ, έτσι. Ναι, και εγώ ήμουν αυτή τη άποψη ότι καλά, γιατί δεν τους φέρνουν εδώ πέρα να τελειώνουμε. Ναι. Κι όμως δεν έχει εδώ πέρα κέντρο, έχει μόνο στην Αθήνα. Ναι, δεν ξέρω αν γίνεται κάθε μέρα η θεραπεία ή κάθε τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρουμε, τις παραμέτρους του θέματος, οπότε δεν μπορούμε για να κρίνουμε σωστά, έτσι. Να συνεχίσει εδώ, γιατί εντάξει, είναι καλό σέντερμπακ. Ναι, αλλά βλέπεις και από την άλλη, για να τα λέμε όλα, είπες εσύ μία οπτική γωνία, από την άλλη ζητάει ένα ποσό, δεν λέει λόγω του προβλήματος θα φύγω. Καταλαβαίνεις, λέω, παζαρεύει ένα ποσό, δεν λέει... Νομίζω ότι η υπόθεση που του έκανε η ΠΑΕΤ είναι καλή, του αρκεί, δηλαδή δεν είναι θέμα χρημάτων. Άλλο σου λέω, όχι. Εγώ διαβάζω ότι είναι και θέμα χρημάτων. Πόσο δεν είναι χρημάτων? Πού το διαβάζει αυτό? Δεν είναι τόσο το θέμα χρημάτων. Άρης ανέβη, δηλαδή στο οικονομικό του. Έχει συμφωνήσει ενώ και να μην. Ανέβη στην προστασία του και είναι οικονομητική. Δεν είναι αυτό το θέμα που τον απασχολεί. Ωραία. Εντάξει. Άμα είναι θέμα υγεία και θέμα οικογένεια, πάμε ράδιο, πάσο. Ξέρω εγώ, Κουσκούς, ακούσαμε ότι και η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση μεγάλη. Ναι, καλά, αυτά καφενειακά. Εντάξει, δεν έχει κάνει η ΑΕΚ, λίγει το συμβολαιό του, έτσι, και θέλει να πάει στην ΑΕΚ, στο καλό να πάει το παλικάρι, προσέφερε, έκανε. Πρέπει και εμείς λίγο. Δεν το συζητάμε αυτό. Άκουσε, για τον Αδιανό έχουν τελειώσει. Όχι, δεν τον υπέγραψε τον πρόεδρε και τον υπέγραψε. Άκουσε. Δεν τελείωσαν. Τελείωσαν για μένα που είμαι 50+ και εσύ που κοντεύει, να πούμε, δεν πειράζει, είναι κακό. Εσύ που κοντεύει 40. Για όταν ήμασταν 20-25, αλλιώς τα βλέπαμε και εμείς τα πράγματα, έτσι. Δεν θέλαμε να φύγει ο Κόκε, δεν θέλαμε να φύγει ο Νέτο. Μην λέμε τώρα, δεν και είναι πολύ πρόσφατα. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικιακό, εντάξει. Ναι, εννοώ ότι πιέζαμε σαν κόσμος. Δεν σου λέω για ηλικία, λέω πιέζαμε. Πρέπει και εμείς σαν κόσμος κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι εντάξει, πρόσφερε, άμα δεν μπορούμε να τα βρούμε, να πάει στο καλό το παλικάρι, να μην δημιουργούμε και εχθρούς, έτσι. Δεν χρειάζεται κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, πρόσφερες. Να είσαι καλά. Ναι, βέβαια. Στο εντάξει, καλό στο και καλό. Θα βρούμε άλλο. Και θα βρούμε άλλο. Ναι, εννοείται. Εντάξει, δεν θα. Μην κάνεις και θυμάμαι περιπτώσεις όπως με τον Κόκε και τον Νέτο. Όχι, σε κανένα. Που θυμάμαι ο Νέτο. Αν δεν με θέλετε, πότε ήταν τώρα εκεί, τι ήταν, τριετία, πενταετία, πόσα ήταν. Έφτασε ο Ευθύμης τώρα να παίρνει 400.000 και σαν center back τώρα. Ναι. Τώρα, εντάξει. Αν δεν με θέλετε, είπε σε κάποια στιγμή ο Νέτο, πάω και στον ΠΑΟΚ. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό για να μας γράφεις. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Δεν υπάρχει πλέον. Πρέπει και εμείς σαν κόσμος. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Έχει σχέση και με την νομίζω ηλικία και με το μυαλό. Καλώς των πραγμάτων, το μπαν αληθεί σύντομα. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Νομίζω ότι η ΠΑΕ είναι και η Κτροστάφτη είναι πολύ προετοιμασμένη λόγω και του μπαν που δεν του άφησαν να πάρουν αυτά που θέλουν. Ναι, οι στόχοι του Δεκεμβρίου. Οι στόχοι του Άρη είναι πολύ συγκεκριμένοι. Έχουν λοκαριστεί. Που λένε, σκεφτήκαμε τα λοκαριστεί, οπότε πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο για το team, ας πούμε, να φέρει παίχτες για το καλοκαίρι. Αλλά πρέπει να λυθεί το μπάνι. Εντάξει, το λυθεί, είναι μια πολύ τραγική περίπτωση. Δεν γίνεται να μην λυθεί. Επαναλαμβάνω, 24-25 νομίζω Φεβρουαρίου έρχονται το κλιμάκιο αυτή εδώ πέρα. Και η ΕΠΟ, ναι, και αναγκαστικά θέλοντας και εμεί θα πούνε το αυτονόητο, έτσι, και να τελειώνει αυτό το θέμα. Που πραγματικά αν είχαμε μία-δύο κινήσεις. Ο Άρης έχει χάσει μια τεράστια ευκαιρία να ενισχυθεί το χειμώνα και να είναι με.
Με ψηλά πανιά. Και το τελευταίο σχόλιο, γιατί βλέπω πλησιάζουμε ήδη, παρά ένα λεπτό πήγε. Άσε, δεν το κάνω. Άσε το σχόλιο. Κάτω. Όχι, στο Λάρισα ΠΑΟΚ έχουμε. Δεν καταλαβαίνω. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ έχουμε ξένο και στο Λάρισα ΑΕΚ έχουμε Έλληνα διαιτητή. Όπως έγινε και στο Ατρόμητος Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, είναι πραγματικά η εξυγίανση στα καλύτερά της. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ έχουμε ξένο και στο Λάρισα ΑΕΚ έχουμε Έλληνα. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και τους υποστηρικτές της εκπομπής Ατζολές Χορηγούς. Εντάξει, έχουν υπάρχει ένα επίπεδο. Ξεκινάω με το πόρκι, το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστι, μια σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger, μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Το μενού των δύο ατόμων, φυσικά, που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα και μία κοκακόλα 500 ml, μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε, κύριε Αντώνη, Καραουλή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery 23 15 20 55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία έχετε ή ερώτηση προς τη Mazda Μανατίδης, το 2310-924-931. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη, που ήσουν εδώ παρέα και τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εγώ έτσι. Ευχαριστώ και την ωραία παρέα. Και για τις πίτσες που έφερες και φάγαμε κι εγώ και ο Νίκος. Το είχαμε ανάγκη, γιατί ένα τετράωρο χωρίς να φας και τίποτα δεν γίνεται. Μόνο εμένα με αφήσετε νηστικό εδώ πέρα. Εντάξει, έφαγε. Καλά από τον Νικόλα και. Το ταπεράκι δούλεψε. Μην πουλά τρέλα. Εγώ τα λέω όλα. Το ταπεράκι δούλεψε. Έφερε ταπεράκι και δούλεψε. Δεν ήξερα, θα με αφήσετε νηστικό. Εντάξει. Εσύ τρως καλά. Και η γυναίκα σου ταΐζει καλά. Μην πουλά τρέλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας ακολουθεί με την εκπομπή Ζούγκλα. Εγώ και ο Τάσος, πρώτο Θεός, αύριο στις 9 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη, την αγωνιστική που έρχεται και φυσικά όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Από μένα και τον Αντώνη να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.